πολύ σημαντικό αυτή η συνεργασία, η συνδιοργάνωση που κάνουμε σήμερα με ένα πολύ πολύ μεγάλο φορέα, όπως είπα, που είναι οι ξενοδόχοι, η Ένωση Ξενοδόχων Πιέριας. Πραγματικά αφορά τον νομό μας, την περιοχή μας, γιατί μέσα από τον χώρο αυτόν εξευρίσκονται οι θέσεις εργασίας και μάλιστα δεν υπάρχουν άνεργοι, το συζητούσαμε και τον κύριο Παύλο, ήδη, για να δούμε τα χαρακτηριστικά, να δούμε τα αποτελέσματα της ανεργίας, δεν υπάρχουν άνεργοι. Δηλαδή, όσοι αποφοιτήσουν από τις σχολές, από τις ειδικότητες μαγείρων ζαχαροπλαστών, είτε γενικών ειδικοτήτων, καμαριέρες κλπ, δεν υπάρχουν άνεργοι για να διαθέσουν στις επιχειρήσεις. Αυτό τουλάχιστον είναι σίγουρο. Και όχι μόνο στην Κατερίνη, νομίζω πανελλαδικά. Εμείς σαν σχολείο σκεφτόμαστε, μάλλον είχαμε το 12, το 11, είχαμε ξανακάνει μια ειδικότητα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Μόνο μια φορά, η οποία είχαμε κάποια προβλήματα στην πρακτική τους άσκηση. Φέτος ήδη προτείναμε την ειδικότητα ξανά να λειτουργήσει το Σεπτέμβριο, να το ξέρετε αυτό. Θα έχουμε σε διάθεση με το καλό, αν υπάρχουν εγγραφές φυσικά, γιατί πολλές φορές κάνουμε ειδικότητες. Δεν έχουμε όμως να γραφτούν μαθητές. Έχουμε την ειδικότητα του φυσικού αερίου, που είναι πάρα πολύ σημαντική και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι μαθητές. Έχουμε ειδικότητα θερμοδυναμικών και δεν έχουν να γραφτούν τα παιδιά. Έτσι. Και έτσι η ειδικότητα μένει καινή. Φανταζόμαστε και ελπίζουμε να υπάρχει σε αυτή την ειδικότητα ενδιαφέρον εγγραφών και έτσι λοιπόν να προχωρήσουμε στην σύζεξη μεταξύ σχολείου και αγοράς εργασίας για να απορροφηθούν τα παιδιά σε πρακτική άσκηση σε εσάς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η πρακτική άσκηση σε ένα μαθητή. Ο στόχος των σχολείων μας είναι η εξειδίκευση των γνώσεων και η απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Αυτά είναι τα πιο βασικά πράγματα. Εξειδίκευση γνώσεων και η προώθηση στην αγορά εργασίας των παιδιών, γιατί μόνο